Επιτρέψτε μου να πω και εγώ κάποια λόγια ενώπιον των ηγετών των κυβερνήσεων και των πρωθυπουργών, κύριε Πρωθυπουργέ της Βαβαρίας, επίσης κύριε Πρωθυπουργέ Μας, για τις ευγενικές σας λέξεις, τα λόγια που είπατε. Θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ποτέ δεν πίστευα, και κυρίως στις δύσκολες εποχές του 2015, ότι 4 χρόνια μετά θα βρισκόμουν εδώ, σε αυτό το Μέγαρο, και θα λάμβανα ένα βραβείο από τον Βαβαρό Πρωθυπουργό. Αυτή όμως είναι η ζωή. Ποτέ μη λες ποτέ. Οι εποχές αλλάζουν και εμείς αλλάζουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο για τους ίδιους μας τους λαούς. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω κάποια λόγια εκτίμησης σε κάποιους ανθρώπους που δούλεψαν από κοινού, συνεργάστηκαν στενά, γιατί όταν κάποιος λαμβάνει ένα βραβείο, όλοι βλέπουν εκείνον τον παραλήπτη του βραβείου. Ωστόσο, πίσω του υπάρχουν πάντα άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά, επισταμμένος, ούτως ώστε να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί αυτή η εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον κύριο Ζόραν Ζάεφ, γιατί για εκείνον ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση στην αρχή, για μένα το ίδιο. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχω διατηρήσει κάποια κείμενα, κάποια πρωτόλια κείμενα στο κινητό μου τηλέφωνο, και αυτά αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα, διότι καταδεικνύουν ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περάσαμε μαζί, όταν ήταν δύσκολη εποχή για τη δική του χώρα και εγώ προσπάθησα να του δώσω κουράγιο, και το ίδιο έγινε αντίστοιχα όταν ήταν δύσκολες εποχές για μένα, ο κύριος Ζάεφ με παρότρινε να συνεχίσω. Ξέρω λοιπόν και γνωρίζω ότι ο Ζόραν ήθελε αυτή την λύση, και το ήθελα και εγώ πολύ, διότι αμφότεροι πιστεύουμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι προς όφελος των λαών μας. Φυσικά θα ήθελα να εκφράσω και τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στους υπουργούς εξωτερικών, οι οποίοι δούλεψαν από κοινού, στενά συνεργάστηκαν, ώστε να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Φυσικά τον κύριο Ντιμητρόφ, τον υπουργό εξωτερικών από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τον πρώην Έλληνα υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, η συμβολή του οποίου ήταν ανεκτίμητη, και φυσικά τον τρέχον, τον νυν υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο. Εκτός αυτών όμως, θέλω να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τις διπλωματικές ομάδες, οι οποίες δούλεψαν και συνεργάστηκαν αγαστά, ούτως ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον διπλωματικό σύμβουλό μου, τον κύριο Καλπαδάκη, καθώς και στον αντίστοιχο επικεφαλής της διπλωματικής ομάδας του κύριου Ζάεφ, οι οποίοι αμφότεροι δούλεψαν σκληρά για να βρεθούν λύσεις. Φυσικά δεν ξεχνώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την εκτίμησή μου στον ειδικό αντιπρόσωπο Μάθιου Νίμιτς των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πέρασε όλη του τη ζωή στην αναζήτηση της λύσης. Ήταν νέος όταν ξεκίνησε να αναζητεί αυτή τη λύση, και την τελευταία φορά δεν πίστευε ότι θα βρεθεί ποτέ στη θέση να δει τη λύση χειροπιαστά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συμβολή του σε αυτή την επίτευξη της ειρήνης ήταν επίσης ανεκτίμητη. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους και φίλους μας που στήριξαν
αυτή τη λύση. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε την ελπίδα, όχι την ελπίδα ως μια αφηρημένη έννοια, αλλά την ελπίδα ως μια συγκεκριμένη προοπτική που βασίζεται σε πραγματικές λύσεις και συμβιβασμούς. Μια ελπίδα που βασίζεται στο κοινό ευρωπαϊκό μας όραμα, που βασίζεται στη φιλία και στις σχέσεις καλής γειτνίασης. Η ελπίδα, όπως είπε και ο Ζόραν σήμερα, μια ελπίδα ότι οι νεολαίες των δύο χωρών μας, δηλαδή η νεολαία της Ελλάδας και κυρίως η νεολαία της Ελληνικής Μακεδονίας, αλλά και η νεολαία της Βόρειας Μακεδονίας, θα χτίσουν από κοινού ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον για τις σχέσεις μας, για την περιοχή, για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Έχουμε χύσει πολύ αίμα στις διαμάχες μεταξύ μας ή έχουμε χύσει πολύ αίμα πολεμώντας από κοινού σε ένα ενιαίο μέτωπο μέσα στα Βαλκάνια, αλλά θεωρώ ότι για να τιμήσουμε το παρελθόν μας πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες αμοιβαίου σεβασμού για το μέλλον. Και θεωρώ ότι αυτές τις μέρες βάλαμε τις βάσεις για αυτό το καινούριο μέλλον μεταξύ ημών αλλά και μεταξύ όλων των άλλων χωρών στα Βαλκάνια, γιατί αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα μοντέλο για την πριτάνευση της ειρήνης στα Βαλκάνια. Πριν μερικές εβδομάδες, όταν ο Ζόραν μου έστειλε ένα SMS για αυτό το βραβείο και αυτή τη βράβευση που κάνουμε εδώ σήμερα και που μας δίνεται αυτό το βραβείο σήμερα, εγώ έστειλα ένα μήνυμα στον Ζόραν για αυτό το βραβείο και του είπα ότι το πιο σημαντικό βραβείο για εμάς είναι ότι βάζουμε τα θεμέλια για την πραγματική φιλία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών μας. Και πιστεύω ότι αμφότεροι το πιστεύουμε αυτό ακράδαντα. Αυτό λοιπόν το βραβείο δεν ανήκει σε μας, αλλά ανήκει στους λαούς μας και στο μέλλον των λαών μας. Σας ευχαριστώ πολύ.